Γεια χαρά φίλες και φίλοι του PSATIC.gr και καλώ ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο με προτάσεις αγοράς. Αυτή τη φορά είδα ότι μπήκανε τα end of year ε, deals, προσφορές έως και 75% λέει τέλος της χρονιάς. Αν και είδα ότι λίγουν 22 του μηνό. οπότε λογικά καπάκι θα μπουν τα Christmas deals, holiday deals, δεν ξέρω εγώ πώς θα τα, τα λένε κτλ. Καπάκι μετά τα January deals και πάει λέγοντας ε, τι έκανα, λίγο διαφορετικό φορμάτ. Επειδή έχει 600 και παιχνίδια μαζί με κάτι DLC πάνω 800, μπήκα τα τσέκαρα και ό,τι μου χτύπησε στο μάτι και αξίζει ψηφιακά, είτε υπάρχει μόνο ψηφιακά, είτε έχει πολύ καλή τιμή ψηφιακά σχέση με τα καταστήματα, το άνοιξα για να γλιτώσουμε χρόνο και να με βγουν τα βίντεο μία ώρα, ξέρω εγώ, και να μπορεί να είναι πιο έφεπτο, πιο γρήγορο και φυσικά εννοείται ότι περιμένω και κάτω στα σχόλια τι δικέ παρατηρήσει, τι δικέ προτάσει, τι δικέ ερωτήσει. Τα βλέπω, τα πάντα όλα. Οπότε, πάμε να δούμε τι ξεχώρισα από όλα αυτά. Για τα PlayStation Indies και τέτοια έχουμε κάνει, έτσι. Για τα παιχνίδια κάτω, από 20. Ε, πάμε εδώ. Marvel Spider-Man Game of the Year Edition. Την συγκεκριμένη πρόταση την έχουμε δει πολλέ φορέ βέβαια. Απλά τη βάζω γιατί είναι η ίδια τιμή που μπορούμε να βρούμε έξω στα καταστήματα. Και με 20 ευρώ νομίζω έχουν και την απλή έκδοση και στο store και στα καταστήματα. Απλά θεωρώ άχαστο τόσο το παιχνίδι Όσο και τα DLC μαζί που δίνουν ένα πάρα πολύ καλό περιεχόμενο, γύρω στους 8 ακόμα ώρες στο παιχνίδι. Και νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ καλή ε, η τιμή του, σαν πακέτο. Εδώ πέρα βλέπετε τα DLC. Οκ, okay, χτυπητό. Τώρα τα υπόλοιπα, ας πούμε που είδαμε, κάτι Βαλχάλα που το έχει 45 ευρώ, και έξω μπορείτε να το βρείτε 30 και 28. ας πούμε δεν υπάρχει λόγο να... να πάμε σε κάτι. Γλιτώνουμε λεφτά. Και πάμε από κατάστημα. Εδώ πέρα π.χ. το 11. Εδώ πέρα γλιτώνετε κάποια λεφτάκια ψηφιακά. Παίρνετε βέβαια την απλή έκδοση του Motor Compact. Έτσι, με λίγα παραπάνω, γύρω στο 5 ευρώ, 6 ευρώ, 22, 23, 25 ευρώ, max, μπορούμε να βρούμε ε, την complete edition. α το πούμε έτσι στα καταστήματα που έχει μέσα και τα DLC από του χαρακτήρε κτλ. Παρόλα αυτά, το Motor 11, ακόμα και στην απλή του έκδοση είναι ένα εξαιρετικό fighting game από τα καλύτερα και έχει πάρει και upgrade για το PS5 έτσι αλλά εκεί πέρα πρέπει να έχετε την uh, Ultimate Edition εκείνη μόνο έχει πάρει upgrade να τη εδώ πέρα τη βλέπετε έχει την Ultimate Edition ας πούμε στα 27 και εδώ είναι μια καλή πρόταση να πάτε κατευθείαν στο ψηφιακό πάνω κάτω δηλαδή είναι βγαίνει η τιμή της και στα καταστήματα αλλά όποιος καίγεται για Kombat το χτυπάει και παίρνει... α, συγγνώμη εδώ πέρα βλέπω ότι και η απλή η στάνταρ έκδοση στα 17,5 ευρώ δίνει και την PS5 μαζί έκδοση. Οπότε κυριλέ, αλλά σα προτείνω όσοι αγαπάτε μου, ακόμα με λίγα λεφτά παραπάνω, παίρνετε τα Compact Pack 1 και 2 και το Shadowcan που έχει μέσα όλου του έξτρα χαρακτήρε που μπήκανε. Μιλάμε για Rambo, Terminator και κάτι τέτοιου χαρακτήρε. Και το Aftermath Expansion που είναι Story Expansion. Πολύ καλό και αυτό. Lost in random. Αυτό παιδιά είναι ένα ψηφιακό παιχνιδάκι το οποίο πέρασε δυστυχώ απαρατήρητο. Υπάρχει στο EA Play, ίσω κάποια στιγμή να μπει εκεί. Ε, νομίζω δεν πρέπει να είναι ακόμα. Οπότε ίσω, αν θέλετε, το παίξετε εκεί με 3-4 ευρώ το μήνα. Οκ. Okay. Αλλιώ τώρα είναι η καλύτερη έκδοση που το έχουμε δει. Από τα 30 ευρώ έπεσε στα 20. Και αξίζει, παιδιά, πρόκειται για ένα παιχνιδάκι, για ένα puzzle platformer. Ε, με Tim Barton έτσι γραφικά θα έλεγα, όπου υπάρχουν κάποιοι ιδιαίτεροι ε, μηχανισμοί και όλο gameplay μέσα με τα ζάρια που φέρνουν και ένα έτσι, χαρακτηριστικό τύχης στο σύστημα μάχης ας το πούμε έτσι. Το έχω βάλει στο μάτι, το έχω όπω βλέπετε εδώ πέρα και η wishlist, και είναι η πρώτη καλή πτώση που το βλέπουμε. Συνήθω την προηγούμενη φορά έχει πέσει στα 25, νομίζω. Δίνει και τι δύο εκδόσει για PS4, PS5. Αλλιώ περιμένετε όταν θα μπει στο EA Play και στο Game Pass Ultimate το οποίο περιλαμβάνει το EA Play έτσι όσοι έχετε Xbox. Μετά Doom με 6 ευρώ το βάζει, το έχουμε ξαναδεί πολλές φορέ 5-6 ευρώ παιδιά είναι το Doom του 2016. όσοι το έχετε παίξει άνετα θα περάσετε πολύ καλά μαζί του ε, δυνατό soundtrack, δυνατό platforming, arcade shooting ε, δύναμη, δύναμη. ωραίο Τι έχω εδώ το, το Doom 3. Αυτό παιδιά έχει και το Doom 1 και το Doom 2 Με δύο ευρουλάκια κάπου εκεί το έχει έκτωση Αλλά επειδή αυτά είναι παλιακά Μπορεί κάποιοι να τα έχετε παίξει Τόσο χρόνο παιχνίδια κάποιοι να μην αντέχετε να τα παίξετε Είναι κατανοητό κάποια τόσο παλιά, παίξη, παλιά παιχνίδια να μην μπορείτε να τα παίξετε Το Doom 3 είναι ακριβώς το λουκούμι ας πούμε σε αυτά τα παιχνίδια Κρατάνε παιδιά τα γραφικά του πάρα πολύ καλά έτσι, εγώ φανταστείτε το έχω παίξει στο Switch ενώ στο PS4 είναι ακόμα καλύτερο οι αναλύσει του και τα γραφικά του Και το frame rate βασικά ε, Πολύ πιο χώρο στοιχεία Πολύ πιο σκοτεινό Πολύ πιο διαφορετική φάση Από το Doom του 2016 και το Doom Eternal Πολύ πιο κλειστοφοβικό Τα γραφικά του για τότε Την εποχή του ήταν καταπληκτικά Δυνατό, αίμα έτσι, ακροτηριασμοί. Για τρία ευρουλάκια πάρτε το, παίξτε το ε, Θα σας αρέσει, κρατάει πολύ άνετα μέχρι και σήμερα The Walking Dead The Definitive Series αυτό το είχα πάρει κάποια στιγμή, παιδιά. Δεν ξέρω αν υπάρχει Ελλάδα. Το είχα πάρει ακόμα από εξωτερικό. Όταν ακόμα από Αγγλία ερχόταν άνετα πακέτα. Το είχα πάρει 30 ή 40 ευρώ, εγώ, αν θυμάμαι καλά. Τώρα εδώ πέρα το βλέπω 30 ευρώ και είδα γενικότερα ότι είχε βάλει μέσα πολλά τη Telltale και τα όλα τα Walking Dead. Προτείνω παιδιά να The Walking Dead, Telltale Definitive Series και όχι μια άλλη προηγούμενη παλαιότερη ε, συλλογή που είχαν κάνει. Αυτή είναι με ανανεωμένη μηχανή γραφικών, Οπότε υπάρχει καλύτερο contrast, υπάρχουν καθαρότερα γραφικά σε σχέση με τα πρωτότυπα παιχνίδια. Υπάρχει κάποια, κάποιο έξτρα υλικό έτσι, επίσης μέσα και έχει όλη τη σειρά The Walking Dead. Δηλαδή από τις τέσσερις σεζόν, αν θυμάμαι καλά, που έχουν βγει συν τα ενδιάμεσα τα μίνι series, τα 400 days και το μισόν. Κάπως έτσι. Πολύ ωραία όλη η σειρά ε, για τους ε, όλοι, όλο το collection έχει μία πλατίνα. Οπότε μην περιμένετε να πάρετε κάθε σεζόν και μία πλατίνα όπω είναι τα ξεχωριστά. Αλλά όσο το έχετε παίξει, παιδιά, είναι καταπληκτικό πακέτο και όλη η σειρά, βέβαια, είναι φανταστική. Από τι δυνατέ Telltale. Kingdom Come Deliverance Royal Edition, η οποία μέσα έχει και διάφορα έτσι ε, DLC που έχουν βγει κατά καιρού. Πρόκειται, παιδιά, για έναν εξομοιωτή. Ε, του μεσαίωνα, να το πούμε έτσι, είστε εσεί ένα. Ε, γίνεστε τέλο πάντων ένα υπότη, αλλά το όλο παιχνίδι είναι αρκετά δύσκολο και ιδιαίτερο. Δηλαδή μιλάμε για κανονικό εξομοιωτή του στυλ. Τρώτε κάτι, αρρωσταίνετε πρέπει να πάνε, γίνεται καλά, πεθαίνεται. Ε, Κάπω έτσι. Οι όλοι οι μηχανισμοί, το πώ κρατάτε, το πώ παλεύετε, είναι τελείω έτσι εξομοιωτή RPG που ίσω να δυσκολεύσει κάποιου, αλλά τουλάχιστον ο Άλεξ βασικά που το έχει παίξει έχει πει τα καλύτερα και εγώ από ό,τι έχω δει έχει πει τα καλύτερα αλλά εντάξει καταλαβαίνω ότι δεν είναι για πολλούς και εγώ είναι από τα παιχνίδια που δεν έχω αγγίξει ακόμα και το θέλω πολύ αλλά είναι isolation, ok, 7 ευρουλάκια Μ, δεν ξέρω αν το έχουμε δει πιο φθηνά αυτό βέβαια είναι τα πιο παλιά παιχνίδια που θα δούμε τώρα ε, το προτείνω γιατί είναι άχαστο παιδιά μιλάμε για τα καλύτερα παιχνίδια cross-gen βέβαια τότε το 2014 θα πάμε καλά έχει βγει ε, πολύ κλειστοφοβικό, πολύ χώρο στοιχείο εξαιρετικό alien παιχνίδι που σε κυνηγάει α πούμε εκεί πέρα το alien και προσπαθεί να ξεφύγει ε, δυνατό, δυνατό παιχνιδάκι Mad Max, αυτό παιδιά είναι ένα πραγματικά κρυφό διαμαντάκι για μένα το είχα παίξει κάποια στιγμή αφού, μήνες αφού το είχε βγει το συγκεκριμένο είναι ένα open world παιχνίδι με πάρα πολύ ωραία γραφικά, παρόλο που είναι ένας άδειος κόσμος κατά κύριο λόγο γιατί είναι μέσα στην έρημο φανταστικό skybox θυμάμαι είχε ε, Βασικέ αποστολές σύστημα μάχης σαν το Batman Arkham έτσι, μου άρεσε πάρα πολύ το πως κινήσετε με το αυτοκίνητο κάποιε μάχε που κάνετε και γενικότερα το όλο feeling που έχετε στο χάρτη υπάρχει μια επανάληψη μεν, αλλά εγώ πέρασα πάρα πολύ καλά παιδιά με τον Mad Max το έχει δώσει και στο PS Plus όσοι το έχετε από εκεί είχε την ατυχία να βγει διαμέρα με το Metal Gear Solid 5 δεν πολύ διαφημίστηκε κιόλα, οπότε όλα αυτά το πήραν από κάτω και δεν το πολύ έπαιξε κόσμο. Έτσι, Avalanche Studios. να θυμίσω για το παιχνίδι. σω τώρα είναι μια καλή ευκαιρία αν δεν το έχετε ήδη από το Plus που το έχει δώσει. Telltale Batman Shadows Edition. 7,5 βουρλάκια τζάμπα, παιδιά. τα Batman πλέον γενικά τη Telltale είναι και δύσκολο να τα βρείτε στα καταστήματα γιατί η Original Telltale έχει κλείσει. Έχει ανοίξει βέβαια με το ίδιο όνομα, αλλά με άλλα άτομα από πίσω. Ε, Πολλέ άδειε δεν έχουν ανανεωθεί και δεν έχουν ξανατυπώσει αντίτυπο από ό,τι έχουν εξαφανιστεί. Το Batman Shadows Edition στα 7,5 ευρώ, παιδιά, περιλαμβάνει μέσα την πρώτη σεζόν και τη δεύτερη σεζόν, όλα τα επεισόδια, καθώ και το Shadow Mode, το οποίο το κάνει έτσι κόκκινο και ασπρόμαυρο. Όλα τα γραφικά, α το πούμε. Οκ, okay, είναι ιδιαίτερο, δεν ξέρω πώ θα ασχοληθείτε. Αλλά βγαίνει πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Θα δείτε ρόλους καλούς και κακούς από του σύμπαν του Batman διαφορετικούς από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Έχει δώσει μια spin-off έτσι γεύση η Telltale. Παίρνετε αποφάσεις που επηρεάζουν έτσι την εξέλιξη του παιχνιδιού. Ε, μου άρεσε πολύ. Και νομίζω η δεύτερη σεζόν μου είχε αρέσει περισσότερο από την πρώτη. Αλλά και οι δύο ε, είναι ωραίες. Μια ωραία Batman ιστορία σαν να βλέπετε μια πάρα πολύ καλή σειρά ε, έτσι με twist και spins που έχει δώσει μέσα η Telltale. Dark Siders Genesis. Αυτό πηγαίνει το προτείνω άνετα στα 12 ευρουλάκια. Ίσως βέβαια να το δούμε να πέφτει και πιο φθηνά, αλλά ήδη είναι καλή η τιμή του. Μιλάμε για διπλό κο παιχνίδι τύπου Diablo στο σύμπαν του Dark Siders. Ωραίο παιχνιδάκι, ειδικά αν παίζετε διπλό, κυρίω. Μόνοι σα, εντάξει. αλλά νομίζω με ένα φιλαράκι μαζί θα περάσετε πολύ καλά. Castlevania Requiem, Symphony of the Night και Round of Blood. 5 βρουλάκια για δύο από τα εξαιρετικότητα. Εξαιρετικά ε, κασβάνια παιχνίδια. Όσοι δεν τα έχετε παίξει, το έχω βάλει αυτό. πέντε βρουλάκια, χτυπήστε τα τώρα. Έχουν βγει βέβαια πόρτ παντού, έτσι. Brothers Satellite of Two Suns. Αυτό, παιδιά, είναι από την Hazel Light. Αν θυμάμαι καλά. Ναι. Είναι από τη Hazel Light που μα έχει δώσει το It Takes Two τώρα τελευταία, έτσι. Ε, δεν παίζετε κοπ, παιδιά. Αυτό να ξέρετε είναι μόνο... Και ελέγχεται τους δύο χαρακτήρες, τα δύο αδέρφια, τον καθέναν με ένα μοχλό. L3, R3, ας πούμε, από το Dualshock ή Dualsense. Πολύ ωραία συγκινητική ιστορία, δεν είναι μεγάλο το παιχνίδι. Puzzle platformer θα το έλεγα, με ωραία γραφικά. Πάρτε το, παίξτε το από τις πρώτες δουλειές της Light, μετά έδωσε το Way Out, το It e takes 2 κτλ. Και συνεχίζει πολύ καλά. Dinokuni Wrath of the White Witch Remaster, 10 ευρουλάκια ε, άχαστο παιδιά το remaster με καλύτερο performance ε, εξαιρετικό RPG από τα καλύτερα παιχνίδια του PlayStation 3 και RPG του PlayStation 3 σε καλύτερη μορφή συγγνώμη στο 4 πάρτε το παίξτε το καλύτερο και από το 2 το The Goof Among Us το οποίο είναι προσωπικό αγαπημένο μέσα στα top 3 τη Telltale 4,5 βρούλακια τζάμπα έτσι, είστε στο, είναι βασισμένο στη σειρά κόμικα Fables όπου είμαστε σε έναν κόσμο όπου οι ήρωες των παραμυθιών ζουν και υπάρχουν κανονικά, δηλαδή εδώ πέρα βλέπετε τον κακό λύκο ο οποίος είναι ένας detective και καλείται να λύσει ένα μυστήριο με τη δολοφονία δεν θυμάμαι ποιας χαρακτήρα ε, και υπάρχουν μέσα φυσικά και όλοι από τα υπόλοιπα παραμύθια ο καθένας με το ρόλο του έχει ένα detectiveistικό σκοτεινό στυλ το όλο σκηνικό μου άρεσε πάρα πολύ, θα σας αρέσει σίγουρα από τα καλύτερα της Telltale και περιμένουμε την season 2 κάποια στιγμή από την νέα Telltale. The Council, the complete season. Έξι και αυτό, πίσω να μην το ξέρετε πολύ, δεν πολύ ακούστηκε. και αυτό το έχω παίξει εννοείται το έχω τερματίσει, σας το προτείνω αν σας αρέσουν τις Telltale τα παιχνίδια είναι παρόμοιο σκηνικό με τις Telltale τα παιχνίδια, πέντε επεισόδια ε, κινήστε, ξερευνείτε λύνετε κάποια puzzle κάποιο γρήγορο. έχει περισσότερο gameplay από τις τελτέλη τα παιχνίδια διαλόγους ε, νομίζω δύο διαφορετικά τέλη, αν θυμάμαι καλά και είμαστε διάφορες προσωπικότητες της ιστορίας μαζεύονται σε ένα mansion και στην ουσία προσπαθούν να επηρεάσουν καταστάσεις και να αποφασίσουν το μέλλον του κόσμου κάπως έτσι ε, μπαίνει μέσα και ένα μεταφυσικό στοιχείο μετά μια ωραία ιστορία, καλή ενδιαφέρουσα όσο σας ενδιαφέρεστε εδώ είστε Vikings, Wolf, uh, Wolves of Midgard. Αυτό είναι παιδιά σαν φάση σαν το Dark Siders που είδαμε πριν. Και αυτό διπλό Coop, φάση Diablo. Απλά με διαφορετικό στυλ. Αν θα σα αρέσει τόσο πολύ το Dark Siders. Ε, στην ίδια τιμή βέβαια 10, 12, 13 ευρουλάκια μπορείτε να το βρείτε και έξω. Αν θέλετε το πάρετε από κατάστημα. Και εγώ τόσο το πήρα. Αν θυμάμαι καλά 12 ευρουλάκια, 11 Ωραίο παιχνίδι. Dragon's Crown Pro. Αυτό παίζει να είναι και ψηλοσπάνιο πλέον. Είχε κυκλοφορήσει ε, μαζί και με ένα artbook, αν θυμάμαι καλά, στα καταστήματα. 7,5 βουλάκια είναι η remaster έκδοση του Dragon's Crown, ε, του PlayStation 3. Από τα καλύτερα παιχνίδια της... Βανίλα, πώς λέγεται. Ε, εδώ πέρα έχει το Publisher. Σέγκα, Άτλου, αλλά νομίζω. Τέλο πάντων. Ε, δεν θυμάμαι. Νόμιζα ότι το στούντιο, τέλο πάντων, κα... κάπως κάπω αλλιώ το λένε. Ε, δεν έχει σημασία. Έχει δώσει το συγκεκριμένο στούντιο πολλά έτσι παρόμοια παιχνίδια. Είναι ένα διάστατο ε, action παιχνίδι με RPG στοιχεία, θα έλεγα, έως και ε, τέσσερις τέσσερι παίχτε, Με φανταστικά γραφικά ζωγραφισμένα στο χέρι, παιδιά. Θα σας αρέσει πολύ η παιχνιδάκη του PlayStation 3 Επαναλαμβάνω ε, Έχει γίνει remaster η προέκδοσή του Castlevania Anniversary Collection ok okay, το βάλω αυτό παιδιά Μπαίνει συχνά βέβαια στα 5 ευρώ Έτσι ε, Το έχουν βγάλει και το Limited Run Games Το έχω παραγγείλει εγώ από εκεί Στα καταστήματα οπότε δεν θα το βρείτε Εύκολα ε, 5 ευρουλάκια και έχει μέσα στα Castlevania 1, 2, 3, 4 Castlevania The Adventure, Belmont's Revenge Bloodlines, το Kid Dracula, το οποίο ποτέ δεν έχει κυκλοφορήσει έτσι στα αγγλικά, εδώ πέρα στη Δύση, του Game Boy το παιχνίδι δηλαδή. Και έχει ιστορία sylvania Book of the Crescent Moon. Είναι πολύ ωραία συλλογή από την Konami. Κάτι έκανε εδώ πέρα. Όπω έχω και αυτήν εδώ. Για τον ίδιο λόγο, πέντε βρουλάκια όλα τα κόντρα. Έτσι. Ο για όποιον ενδιαφέρεται, πολύ καλή τιμή. Σώμα άχαστο, το έχει δώσει και το PS Plus αν θυμάμαι καλά, στα 4 ευρουλάκια και 30 λεπτά, για μένα τα αγαπημένα μου παιχνιδιά που έχω παίξει indie Είμαστε σε μια δυστοπία στο μέλλον της γης όπου βρισκόμαστε υποθαλάσσια σε κάποιες έτσι εγκαταστάσεις και εκεί πέρα γίνονται διάφορα περίγα πραγματάκια με ρομπότ που μας κυνηγάνε χωρίς να θέλω να πω τώρα τι και πώς πολύ κλειστοφοβικό, ωραίο χώρο στοιχείο ε, και γραφικά δεν είναι κάτι ιδιαίτερο αλλά η ιστορία του, το χώρο στοιχείο και αυτό το κλειστοφοβικό κλίμα που έχει μου άρεσαν πάρα πολύ δεν είναι μεγάλο. Τρει ώρε, αν θυμάμαι καλά. Κάπου εκεί. Καλά, από εδώ τώρα ξεκινάμε. Μιλάμε, έχουμε φάση του στυλ. Δίνετε 15 ευρώ και παίρνετε πάρα πολύ ωραία παιχνίδια. Δηλαδή, δύο ευρουλάκια Agatha Christie, The ABC Birders. Καλύτερο από το καινούργιο Agatha Christie που βγήκε. Έτσι, το έχω παίξει εκείνο, το έχω γράψει review. Και αυτό το έχω παίξει, το έχω τερματίσει. Και όλα τα Sellock. -ok. Αυτό πήγε το Agatha Christie, The ABC Birders μου άρεσε. Για δύο ευρωλάκια σας συστήνω ανεπιφύλακτα. Ωραία γραφικά, έτσι δυσδιάστατα. Γιώμηση τίτλο πάντων. Ε, Ωραίε υποθέσει. Το The ABC Murders είναι βιβλίο. Κανονικά δεν το έχουν βγάλει το στούντιο από το ε, μυαλό του. Ωραίε υποθέσει. Έχει έτσι αυτά του gameplay μηχανισμού που ελέγχεται το χαρακτήρα από πάνω μέχρι κάτω. Του το στυλ μαύρα μάτια, άρα ξενύχτησε. Ή ξέρω αίμα στο μανίκι. Ελέγχεται αντικείμενα. Σε κάνετε. υποθέσει. Πολύ καλό, πολύ αξιόλο, αξιόλογο διτεκτιβιστικό παιχνίδι Last Day of June Εξαιρετικό παιδιά Είναι παιχνίδι Στα πέντε βρουλάκια Πραγματικά το τερμάτισα ε, μικρό και αυτό Τρία ωρό, αν καλά Και στο τέλος βούρκωσα Πολύ συγκινητικό με ένα χαρακτήρα Με ένα ζευγάρι που ξεκινά μαζί Μένει μόνο στο χαρακτήρα μας Και μέσα από ένα ε, puzzle παιχνίδι θα το έλεγα. Δηλαδή κινείστε στο χάρτη, μαζεύετε κάποια πραγματάκια, λύνετε κάποια πραγματάκια, σας έρχονται κάποιες αναμνήσεις και βλέπετε όλη σας τη ζωή. Καταλήγει κάπου το παιχνίδι, Είναι ένα πολύ γλυκό, ε, συγκινητικό παιχνίδι, μελαγχολικό, με ωραία χρώματα, ε, ωραίο εικαστικό, ωραία γραφικά. Προτιμήστε το αν σας αρέσουν έτσι τα ιστοριούλες αυτές. Πάμε άλλη φάση, 2,90, ούτε 3 ευρουλάκια, Ast the Bridge. Ναι. Αυτό παιδιά. Νομίζω είναι να το έχω στο PS4. Το έχει το Limited Run Games. Δεν υπάρχει στα καταστήματα. Αλλά το έχω και ψηφιακό στο Switch. Νομίζω εκεί το έπαιξα. Αν θυμάμαι καλά. Είναι ωραία φάση. Αυτό είναι ένα shoot em up. Δηλαδή, έχετε εσεί ένα mech, να το πω έτσι, και κινείστε στι δύο διαστάσει. Δηλαδή, πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά. Αλλάζει κάποια στιγμή και η κάμερα, δηλαδή έρχεται λίγο από πίσω. Αλλά γενικότερα ένα shoot'em up, ένα bullet hell, δηλαδή πυροβολείτε παντού ε, στην πορεία σα, είτε πηγαίνετε προ τα αριστερά, είτε αν είναι η κάμερα από πίσω σα. Υπάρχουν κάποιε ωραίε πίστε, μπόσει, κλασικό έτσι shoot'em map, side scroller, ε, με τρισδιάστα γραφικά. Ωραίο, αν και σύντομο και αυτό. Και με δύο ευρουλάκια επίση, τζάμπα. State of Mind είναι ένα τρισδιάστατο adventure παιχνίδι καθαρά. Βερολίνο, μέλλον, ο χαρακτήρα σα μετά από ένα τύχημα χάνει τη μνήμη του. Ελέγχετε δύο χαρακτήρες. Ο ένα είναι δημοσιογράφο, χάνει τη μνήμη του. Ο άλλο είναι ένα ευκατάστατο επιστήμονα ε, σε ανώτερα κλιμάκια, και σε μια καλύτερη πόλη. Α το πούμε, τελείω sci-fi σκηνικό. Με ωραίο οικαστικό στυλ, έτσι, με πολύγωνα, α τα γραφικά χοντροκομμένα. Πάρα πολύ ωραία sci-fi ιστορία. Λύνεται κανικά γρίφους, εννοείται διαλόγου, μαζεύεται στοιχεία. Προχωράτε οι δύο, κάποια στιγμή προφανώ θα του δείτε να περιπλέκονται, εννοείται, στην ιστορία. Πολύ ωραίο adventure παιχνίδι από την Dental Entertainment. Ε, όσοι σα ενδιαφέρει, πάρε το παίξτε το, έχει και εύκολη πλατίνα. Και νομίζω κάπου εδώ τέλο. Δεν τα μέτρησα καν πόσα παιχνίδια είδα. Αλλά παιδιά, όλα τα ενδιάμεσα ήταν είτε αδιάφορα είτε όχι σε καλέ τιμέ, μπείτε έξω είναι καλύτερα και νομίζω ότι έτσι μου βγήκε και καλύτερα ένα κοσάλι το βιντεάκι με πάνω από 20 παιχνίδια, 30 πόσα είναι αυτά, ε, χτυπητές χτυπητέ προτάσει. Ελπίζω να σα άρεσε, ελπίζω να βοήθησα να χτυπήσετε έστω ένα, δύο, τρία πραγματάκια φτηνά που βγάζουν μάτι και εμεί τα λέμε στο επόμενο, παιδιά. Να είστε καλά, bye bye.